Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας από τα Χανιά. Και θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Το φετινό συνέδριο, το Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο, γίνεται με σημείο αναφοράς σημαντικές εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες έχουν ξεκινήσει, στο χάρτη μπαίνει δυναμικά η Κρήτη και επειδή είστε ένας από τους ανθρώπους που πολλές φορές στο παρελθόν αναφερθήκατε σε αυτήν την πραγματικότητα που πριν από 10 χρόνια φάνταζε σαν ένα όνειρο θερινής νυχτός. Υπήρξαν και οι φωνές που έλεγαν γραφικές τοποθετήσεις για κάτι που δεν θα γίνει ποτέ. Και όμως είμαστε μπροστά σε αυτό ακριβώς. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για μας είναι μια μεγάλη χαρά, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα και ειδικά για την Κρήτη θα έχουν μεγάλες προοπτικές. Τώρα περιμένουμε την κύρωση των συμβάσεων που αφορούν δυτικά Κρήτη, νοτιοδυτικά Κρήτη, δύο μεγάλες θαλάσσιες περιοχές που έχουν η καθεμία 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο πίσω έχουμε αφήσει όλες αυτές τις κριτικές περί μη χρησιμότητα τη ΑΟΣ. Είναι περιοχές που είναι εντελώς με την ΑΟΣ. Άμα δεν είχαμε ΑΟΣ, θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Ελλάδος και σε επίπεδο περιφέρειας είναι πολύ σωστές. Και βλέπουμε τώρα ότι θα έχουμε κοινοπραξίες όπως είναι η Exxon Mobil, η Total και τα ελληνικά πετρέλαια σε αυτές τις δύο περιοχές. Άρα, όντως μπορεί να φαινόταν αδιανόητο πριν μερικά χρόνια. Τώρα βλέπουμε ότι είναι μια πραγματικότητα η οποία μας προετοιμάζει και απαιτεί από εμάς να έχουμε μια στρατηγική σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο περιφέρειας και γι' αυτό το συνέδριο είναι εδώ για να δώσει αυτές τις λύσεις και αυτές τις τεχνικές έτσι ώστε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στη συγκεκριμένη αξιοποίηση όλων αυτών των δεδομένων. Θεωρείτε ότι στο επίπεδο το οποίο έχουμε φτάσει θα μπορούσε να τρέξει ακόμα πιο δυνατά η διαδικασία για να μπει στο χάρτη των ερευνών πλέον επί πρακτέου η Κρήτη και τα δυο της οικόπεδα? Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως θα πρέπει να βγει και τρίτο οικόπεδο όσο αφορά την Κρήτη. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα, γιατί τώρα υπάρχει και μια αλλαγή τοποθέτησης όσο αφορά την κυβέρνηση και κατά συνέπεια λειτουργεί πιο δυναμικά σε αυτό το πλαίσιο. Και αυτό που βλέπουμε παράλληλα είναι ότι όσο πιο γρήγορα πάμε εμείς και ασχολούμαστε με αυτά τα δεδομένα, τότε κόβουμε και τη φόρα σε άλλα κράτη που θα ήθελαν να κάνουν άλλες έρευνες, άλλες δηλώσεις σε περιοχές που μας αφορούν άμεσα. Κατά συνέπεια, άμα μπορούμε να βάλουμε εμείς υψηλούς παίχτες σε επίπεδο γεωστρατηγικής και γεωοικονομίας μέσω των πετρελαϊκών εταιριών, στη δική μας τη στρατηγική σκακέρα, εμποδίζουμε και τους άλλους να έχουν διάφορες σκέψεις, οι οποίες αν τις αφήσουμε μπορούν να εξελιχθούν αρνητικά. Κατά συνέπεια, είναι ένας τρόπος να θωρακίσουμε την Ελλάδα θωρακίζοντας την ΑΟΣ. Και αυτό είναι το επόμενο ερώτημα, με προλάβατε, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πολλές φορές το έχετε σχολιάσει, ακόμη και με καυστικό τρόπο, υπάρχει μια προκλητικότατη στάση που διωγγώνεται μάλιστα το τελευταίο διάστημα από την Τουρκία. Μόλις χθες ο Ερντογάν είπε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέο γεωτρύπανο που θα κατευθυνθεί προς την Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό έναν ερευνητή, έναν επιστήμονα που έχει μελετήσει αρκετά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τον τρομάζει? Και αν ναι, μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει? Αν θέλετε, όχι, γιατί απλώς μας δίνει επιχειρήματα έτσι ώστε να πείσουμε και άλλους φορείς να πάμε πιο γρήγορα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όσο αφήνουμε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό και τον Πρόεδρο της Τουρκίας να λένε διάφορα πράγματα, άμα εμείς δεν κάνουμε πράξεις, δεν σταματούν. Γιατί η τεχνική της Τουρκίας είναι απλώς να δηλώνει, να βγάζει χάρτες, να εκμεταλλεύεται ακόμα περισσότερο τα επικοινωνιακά θέματα. Αλλά επί της ουσίας όμως βλέπουμε ότι δεν μπορεί να περάσει σε μια πραγματικότητα η οποία να είναι ισχυρή. Από τη στιγμή όμως που εμείς κάνουμε συμβάσεις, ανοίγουμε νέα θαλάσσια οικόπεδα, παίζουμε μαζί με την Κύπρο που και αυτή έχει κοινοπραξίες, οι οποίες μερικές φορές είναι ταυτόσιμες, εφόσον η Exxon Mobil και η Total παίζουν στις δύο χώρες, τότε κόβουμε τη φόρα
του κυρίου Ερντογκάν, ο οποίος θα ήθελε να προχωρήσει πολύ περισσότερο. Γι' αυτό μίλησε και για την Γαλάζια Πατρίδα, γι' αυτό μίλησε και για τη Λιβύη. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάει και κάνει αυτά τα πράγματα, εμείς ταυτόχρονα συνεχίζουμε τις έρευνες, συνεχίζουμε τις γεωτρήσεις και φέρνουμε ακόμα περισσότερους παίχτες. Κατά συνέπεια, αυτό αποδεικνύει ότι άμα συνεχίσουμε μια υποκειδομενική στρατηγική, μπορεί να παίζει σε επίπεδο επικοινωνιακό, αλλά η πραγματικότητα αλλάζει προς όφελός μας. Κύριε Γερέ, επειδή μιλάτε για πολύ ισχυρούς παίχτες και αυτό κανείς δεν το αφισβητεί, θα μπορούσαμε να έχουμε απτά αποτελέσματα σε λιγότερο από μία τριετία? Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα μπορώ να σας το αποδείξω και με έναν άλλον τρόπο. Ξέρετε, το θαλάσσιο οικόπεδο που βρίσκεται στο Ισραήλ και έχει το κοίτασμα Ταμάρ έγινε εμπορεύσιμο σε 4 χρόνια. Το κοίτασμα Ζόρ για την Αίγυπτο έγινε εμπορεύσιμο σε 3 χρόνια. Και μάλιστα έκαναν και μια υπερπροσπάθεια οι Ιταλοί σε σχέση με τους Αιγύπτιους, γιατί υπήρχε μια ανάγκη. Άρα μπορούμε εμείς να φανταστούμε ότι από τη στιγμή που έχουμε την αρχή του προγράμματος γεωτρήσεων, μπορούμε όντως σε 3 ή 4 χρόνια να έχουμε την φάση της ευερωσιμότητας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον έχουμε στα χέρια μας αυτή τη νέα δυναμική για την ελληνική οικονομία? Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι συμπληρωματικά. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να διεκδικήσει από όλο αυτό το μερίδιο που της αναλογεί, που λογικά είναι και το μεγαλύτερο? Σωστά, σωστά. Όχι μόνο είναι έτοιμοι, είναι προετοιμασμένοι. Έχουμε βέβαια και από την πλευρά, αν θέλετε, του δημοσίου, έχουμε την ΕΔΗ. Έχουμε βέβαια το Υπουργείο που ξέρει ακριβώς προς ποια κατεύθυνση πάμε και τώρα πιο ενεργά, με συντονισμό με τον Πρωθυπουργό. Και από την άλλη πλευρά έχουμε βέβαια και τα ελληνικά πετρέλαια κινέζων, όλοι οι οποίοι παίζουν πολύ σοβαρά αυτό το παιχνίδι με αυτούς τους μεγάλους παίκτες, γιατί το γεγονός ότι καταφέραμε να φέρουμε εδώ στην περιοχή την Total, να φέρουμε την Exxon Mobil, να φέρουμε και την Repsol, που είναι μεγάλες, πολύ μεγάλες εταιρείες και έχουν ειδικές ικανότητες για τέτοια βάθη, σημαίνει ότι και αυτές πιστεύουν ότι έχει τεράστια σημασία και τα συνέπεια έχουμε πια κοινά συμφέροντα και αυτά τα κοινά συμφέροντα δημιουργούν ανθεκτικές, αν θέλετε, συμμαχίες, οι οποίες μας επιτρέπουν να απαντάμε επικοδομητικά, στρατηγικά και γεωπολιτικά σε διάφορες προκλήσεις που ακούμε, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση τουλάχιστον ούτε στο διεθνές δίκαιο ούτε στο δίκαιο της θάλασσας. Κύριε Λιγέρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την τιμή μας κάνετε να μιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Καλό σας βράδυ. Και εγώ το χάρηκα και καλή συνέχεια στο έργο σας, γιατί είστε πάντα στο πλευρό μας και τόσα χρόνια που μιλούμε για αυτά τα θέματα, πάντοτε τα προωθήσατε με έναν τρόπο που πραγματικά είναι αποτελεσματικός.